Για τρίτη φορά εδώ πέρα θα ήθελα λιγάκι το... Μάλλον θα ξεκινήσω. Το ξέρω. Το μικρόφωνο θα το κατεβάσω, δεν έχει πρόβλημα τώρα για μένα. Το πρόβλημα είναι μετά με τα παιδιά και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα ήθελα να παρακαλέσω μικρούς μεγάλους να κάνουμε σήμερα απόλυτη ησυχία σε όλη τη διάρκεια του έργου. Και θα ακούσετε γιατί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η θεατρική παιδική συντροφιά Νάουσας παρουσιάζει φέτος το έργο «Ποιος έσβησε το φως». Γυρνώντας λοιπόν από την Γαλλία που είχα πάει πέρυσι, σκεφτόμουν με τι να ασχοληθούμε φέτος. Το τελευταίο μας έργο για όσους ήταν εδώ το 2012 ήταν το «Μαζί». Και αυτό που λέγαμε ήταν ότι όταν θέλουμε να κερδίσουμε κάτι πρέπει να ενωθούμε, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να τα καταφέρουμε. Επιστρέφοντας λοιπόν, προσπαθούσα να δω αν εμείς έχουμε αρχίσει λιγάκι να το πιστεύουμε αυτό το «Μαζί». Και άρχισα εγώ με τα δικά μου μάτια να σκέφτομαι τι συμβαίνει τελικά, γιατί δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και νομίζω, όπως εγώ ερμήνευσα την κατάσταση, ότι είμαστε σε μια άλλη φάση. Είμαστε στη φάση που οι φοβίες και οι συγκρούσεις έχουν βγει στη φόρα. Οι ελπίδες έχουν εξαφανιστεί και απλά έχουμε πέσει σε ένα μικρό υπνάκο. Σήμερα λοιπόν το έργο μας είναι επίκαιρο και αφορά αυτή την κατάσταση που ζούμε. Θέλω να σας πω ότι το έργο αυτό δεν είναι στηρίζεται μόνο σε μένα, αλλά είμαστε πάρα πολλά άτομα εδώ πέρα. Φέτος αγγίξαμε τους 70 που ασχοληθήκαμε για να ανεβεί αυτή η παράσταση. Η ηθοποιοί είναι 48, σήμερα απουσιάζει όμως μία ηθοποιός και οι συντελεστές είναι 30. Θέλω επίσης να σας πω ότι σε κάθε παράσταση έχουμε έναν εχθρό, την ίωση που κυκλοφορεί. Σήμερα δύο από τα κορίτσια μας είναι εδώ με πολύ υψηλό πυρετό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αλλάξει λίγο το έργο, γιατί θα παίξουν, είναι εδώ, θα παίξουν, δεν δεχόντουσαν να μην έρθουν, απλά κάναμε κάποιες μικρές αλλαγές ώστε να μην πιεστούν πάρα πολύ. Και επειδή και τα πιο πολλά παιδιά μέσα είναι, ακούτε ότι βήχουν, πολλά από τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν καν στην ένταση που μιλάω εγώ συνήθως. Μιλάνε πολύ πιο σιγά, οπότε θα ήθελα να κάνουμε όλη απόλυτη ησυχία για να καταφέρουμε να τους ακούσουμε. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να απενεργοποιήσουμε όλα τα κινητά μας και να πω στα μικρά παιδιά, επειδή είναι φίλοι μας και συμμαθητές μας, καταλαβαίνετε ότι κι εσείς αν παίζετε θα θέλετε να κάνουν από κάτω ησυχία. Όση ώρα διαρκεί το έργο, μην μιλάμε πολύ. Λοιπόν, αυτά, καλή θέαση και θα κλείσω όπως κάθε φορά με τα στίχους από ένα τραγούδι που ήταν μέσα στο έργο, αλλά τελευταία στιγμή έφυγε. Είναι η στίχη από το τραγούδι «Το Τσίρκο», από το συγκρότημα «Στίχημα», και λέει «Όταν μεγάλωσα, γεννήθηκα σε τσίρκο. Με βάλανε στο ίδιο κελί με έναν λύκο. Τότε κατάλαβα τον κόσμο που ανήκω, μα δεν κατάλαβα τον κόσμο ούτε λίγο». Καλή θέαση. Insupportable. Mon cœur est dépendant.
μιλάνε. Wow. Μόνο χαμογελάνε. Κλαίνε. Γελάνε. Wow. Θυμώνουν. Αλλά δεν μιλάνε. Η παράσταση όμως δεν έχει αρχίσει ακόμα. Και πριν αρχίσει, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα μυστικό. Αυτό εδώ κάποτε ήταν το μεγάλο μας τσίρκο. Το αποκτήσαμε με κόπο, γιατί το είχαν άλλοι. Παλέψαμε, τους διώξαμε και το πήραμε πίσω. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη παράσταση που είχαμε δώσει εδώ. Ήταν σαν γιορτή. Παντού υπήρχαν σημαίακια και ο κόσμος έρχονταν ντυμένα στα κυριακάτικά του. Είχε έρθει και ο Μακρυγιάννης πάνω σε ένα άλογο. Έπειτα το τσίρκο μας όλο και μεγάλωνε. Ήταν να παίξουν μαζί μας και οι Σμιμνοί και οι Πόντοι, γιατί το δικό τους τσίρκο είχε καεί. Έπειτα θυμάμαι το 40 και για 4 χρόνια το τσίρκο μας το είχαν και πάλι άλλοι. Και όταν έφυγα, δύσκολη στιγμή. Τσακωθήκαμε μεταξύ μας για το ποιος θα κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Μα τα καταφέραμε και τότε. Τα άναψα και δίναμε παραστάσεις. Ξαφνικά... σιωπή. Είχαν έρθει συνταγματαρχαία για να μας κάνουν κουμάντο. Τους παρουσιαστές τους έβαλαν στο κλουβί μαζί με τα λιοντάρια, γιατί λέει... μίλαγαν πολύ. Εγώ τη λύτωσα, γιατί με κλώνουν. Και οι κλόν δεν ουράνε. Εκείνες οι μέρες όμως πέρασαν. Οι παρουσιαστές βγήκαν από το κλουβί και μπορούσαν να μιλάνε ελεύθερα. Τα χρόνια πέρασαν και το μεγάλο μας τσίρκο είναι ακόμα εδώ. Βέβαια, με άλλο. Σας αφήνω τώρα. Πάω να βρω τους άλλους. Σε λίγο η παράσταση αρχίζει. Thank you.
κάνει απεργία. Οι χορεύτριες ήρθαν με δυο μπαγκάζια από τη Ρωσία. Οι ταχυδακτηνουργοί κάνουν τρίκ για να βρουν φαΐ. Οι κλόουν γελούν με πικρία. Μα τα περιστέρια είναι ακόμη στην πλατεία. Νομίζω ότι φτάσαμε στο πρώτο μας νούμερο. Αυτό με τα περιστέρια δεν είναι. Ναι. Κυρίες και κύριοι, είστε έτοιμοι. Το σοου αρχίζει με τα περιστέρια στην πλατεία. Thank you.
πάντα έχουν τη λύση. Πρότυπο για το μοντέρνο μας σύρκο. Γιατί μπορεί να πεινάνε, αλλά δεν μιλάνε. Και συνεχίζουμε με τον ταγκό των λιοταριών. Εμείς εδώ στο τσίρκο είμαστε και δεν έχουμε φως. Α,
έχει έρθει το ειδοποιητήριο ότι θα μας κόψουν το ρεύμα. Επειδή το αφεντικό μας δεν πλήρωσε τους λογαριασμούς. Α, εσείς το πείτε. Α, και δεν μπορείτε να το δείτε και πουθενά. Α, η αδελφή του σας είπε ότι πήρε το αφεντικό. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ. Ορίστε, δίκιο έχει ο πρόεδρος. Ο Στέτ, το αφεντικό, μάζεψε τα λεφτάκια του, δεν πλήρωσε τους λογαριασμούς, το έσκυσε στο εξωτερικό και μας άφησε μας το μαύρο σκοτάδι. Μήπως πρέπει να αφήσουμε με το ποιος έχει δίκιο και το ποιος έχει άδικο και να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε το κοινό μας που περιμένει να δει μια παράσταση τσίρκου και όχι εμάς να τσακωνόμαστε. Λοιπόν, ως πρόεδρος των εργαζομένων του τσίρκου, προτείνω να συνεχίσουμε την παράσταση ακόμα και στο σκοτάδι, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να επιστρέψουμε στον κόσμο πίσω τα λεφτά του και θα χάσουμε και εμείς το σημερινό μας μεροκάματο. Πολύ σωστά. Στην αποθήκη μέσα έχει μία γεννήτρια. Να την βάλουμε μπροστά να κάνουμε τη δουλειά μας. Εντάξει, ας ψηφίσουμε. Όσοι ψηφίζουν να συνεχίσουμε το σοου ακόμα και στο σκοτάδι, να βάλουν το φακό κάτω από το πρόσωπό τους. Εσύ, κορίτσι, λάστιχο, δεν συμφωνείς. Όχι. Γιατί έχω μάθει το παιδικό μας θυμώσει και εγώ δεν θέλω να πηγαίνω κοντά σε αυτό. Λοιπόν, οι μουσικοί φεύγουν να πάνε να βάλουν μπρος τη γέννητρια. Και εμείς θα αποφασίσουμε ποιος θα στριχίσει το σοου. Εγώ προτείνω το σκλό. Συγγνώμη, δεν μιλάμε τόση ώρα για να μην καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον έχουν φωνή. Αλλά όχι εδώ. Θα κάνουμε εμείς μέσα στο σκοτάδι, αν δεν καλοφαινόμαστε κιόλας. Έχεις δίκιο που με βάλετε εδώ να κάνω την καρέκλα. Τώρα να την κάνω και στα σκοτεινά, να μην φέρουν καθόλου, δηλαδή. Εγώ προτείνω τις παρέτριες. Βάκη και πες που σε παρακαλώ, θα χορεύουν με το φακό στο χέρι. Αποκλείεται. Εμείς ως χορεύτριες προτείνουμε τους μουσικούς. Ωραία, η μουσική ήρθε κιόλας. Θα τους πούμε ότι αποφασίσαμε αμόφωνα. Ήρθε η μουσική. Τι έγινε, όλα εντάξει. Ναι. Μια χαρά, τώρα τη βάζει μπροστά. Μόνο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα μισά φώτα και τη μουσική. Do 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 do
τολμάει, έχει και ρίσκο. Με μια διαφορά. Η Ντανιέλα, το μοντέλο σου δεν τόλμησε. Απλά σε ακολούθησε. Νομίζω ότι καταλάβαινα που λέγαμε τόση ώρα. Χαμπάρι δεν είχε πάρει ότι θα κάνετε το νούμερο μέσα στο σκοτάδι. Αλλά εσύ εκμεταλλεύτηκε στο γεγονός ότι δεν μιλάει ελληνικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά, τόσο καιρό εκμεταλλεύεσαι ότι είναι παράνομη στη χώρα μου. Και δεν θα μιλήσει να ζητήσει κάτι παραπάνω, με επιτέλου να παίρνει εσύ τα διπλά λεφτά από αυτή. Ακριβώς η ώρα λέμε του τρόπου, το ότι εδώ που φτάσαμε και δεν πρέπει να κοιμήσουμε το στο σκοτάδι. Δεν είναι μόνο περίπτωση αυτή μέσα στην κρίση, και ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Το γεγονός ότι τα έχω καλά με το αφεντικό μου, γιατί δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ να βρω μια άλλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και γιατί ξέρεις πως υπάρχουν πολλοί που θα δεχτούν να δουλέψουν αυτά τα λίγα χρήματα. Ακριβώς, και θεωρώ τρομερή αδική άκρηση να παίρνετε τα διπλά χρήματα από εμάς, που εμείς θεωρείτε το βοηθητικό προσωπικό. Εντάξει, δεν είναι και αδικία. Μπορεί να είμαστε τις ίδιες ώρες εδώ, αλλά οι θεατές έρχονται για να βλέπουν εμάς, όχι εσάς τους παρουσιαστές. Και για πέντε, εάν δεν υπήρχαν οι παρουσιαστές, ποιος θα σας παρουσίαζε? Απλά σκέψτε, εμείς κουραστήκαμε, σπουδάσαμε για να γίνουμε χορεύτες. Ξέρεις πως τα χρόνια που πάει εγώ μέσα σε μια σχολή μπαλέτου και πόσα χρήματα εξόδωσαν την κόσμο για να μάθω να χορεύω. Λογικό δεν είναι να πάει να πάει πάνω χρήματα από σένα. Αυτό που κάνω εγώ δεν μπορούν να το κάνουν πολύ. Ενώ αυτό που κάνεις εσύ δεν μπορείς να το κάνει ο καθένας. Συγγνώμη, μπορώ να σου απαντήσω εγώ? Αυτό που κάνεις εσύ δεν θα μπορούσε να το κάνουν πολύ. Γιατί σου τη δόθηκε ευκαιρία όπως σου δόθηκε και σε μένα. Έπρεπε να τελειώσει το σχολείο και να βρω δουλειά. Βλέπεις, δεν μπορούν όλοι οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους μέχρι τα 30 τους. Και όσοι είμαι στο σχολείο, μόνο πολλές φορές να κλαίω. Γιατί ήθελα και εγώ να πάω στη σχολή μπαλέτ. Και ζήλευα τις μαθητρές μου που πήγαινα. Ήθελα και εγώ να γίνω χορεύτρια. Αλλά έγινα παρουσιάστρια. Ε! Για μένα θα μιλήσει κανείς! Ξέρω, είμαι μόνο μία. Και δεν είμαι αρκετή για να με υπολογίσετε. Αλλά φτάνει ως εδώ. Τόση ώρα μιλάτε για τα λεφτά που κερδίζετε. Εσείς κερδίζετε όταν όμως και εμένα τα ξεθέτρια. Σας πληροφορώ ότι απόψε, αν όλα πήγαιναν καλά και δεν είχαν πλύσει τα φώτα, όλοι θα παίρνατε ένα μεροκάμα. Εγώ όμως δεν θα παίρνα τίποτα. Δουλεύω ώρες και ποτέ δεν παίρνω τίποτα. Απλώς φεύγω απογοητευμένη. Και η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι ότι ακόμη και τώρα που μιλάτε όλοι μεταξύ σας, συνεχίζετε να με υπολογίζετε. Δεν σκέφτεστε καν ότι υπάρχουν ανάμεσά σας. Με θέλετε ζητιάνα, απλώς περιμένει κάποιον από τους θεατές να του δώσει κάτι που του περισσεύει. Με λέτε άστεγη γιατί δεν έχω προκοιμηθεί και κοιμάμαι εδώ μέσα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι επιλογή μου. Και όπου και αν πάω να ρωτήσω δουλειά, θα ρωτάνε τι έχω κάνει ως τώρα. Και όταν του λέω ταξιθέτρια, οι πόρτες κλείνουν. Ρε παιδιά, μην ψάχνετε το δίκιο και το άδικο μόνο μέσα στο μοντέρνο τσίρκο. Γιατί το κακό ξεκινάει από το παγκόσμιο τσίρκο. Όσο και αν θέλουμε να το πιστέψουμε, δεν δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες σε όλους μας. Μερικές φορές το μέλλον μας είναι γραμμένο από την κούνη. Ναι, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και ξέρω πόσο πάλεψες μόνος, χωρίς βοήθεια κανενός για να γίνεις χορευτής. Αλλά να σου πω κάτι, από τη στιγμή που έγινες και εσύ χορευτής όπως και εγώ, δέχτηκες στην αδικία γιατί ήταν υπέρ σου. Δεν σ' άκουσα να λες τίποτα τόσο καιρό για τους παρουσιαστές που παίρνουν τόσο λίγα χρήματα σε σχέση με τα δικά μας. Έχει δίκιο. Κανείς δεν το είπε αυτό τόσο καιρό. Και να τώρα που φέρνετε το αφεντικό μου σε αυτή τη θέση. Τι θες να πεις? Ότι αν εσείς δεν εκμεταλλευόσετε το αφεντικό μας, δεν θα χρεοκοπούσε και θα είχε λεφτά να πληρώσει το ρεύμα. Εντάξει, μπορώ να δεχτώ ότι μου φορτώσετε μέχρι τώρα. Αλλά ως εδώ, δεν θα κάτσει να το ακούσω κιόλας ότι φταίω που χρεοκόπησε το αφεντικό μας. Άλλωστε εκείνος δεν έχασε τα λεφτά του, συνεχίζει και ζει καλά. Γιατί αν ήταν έτοιμος, θα πλήρωνε τους λογαριασμούς πρώτα. Θα έδεσε μας το τελευταίο μεροκάμα που μας χρωστάει, και ας μην το έμενε φράγκο μετά. Αλλά δεν μας σκέφτηκε καθόλου. Απλώς, μόλις είδε τα σκούρα, έφυγε από τούτο το τσίρκο. Έτσι απλά πήρε τα λεφτάκια του και πήγαινε στη σε ένα άλλο τσίρκο κάπου όλο στον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, λέμε τόση ώρα πως είναι αδικία που μισεί εδώ μέσα. Παίρναν παραδείγματα από τους άλλους μισούς. Μπορεί να δουλεύαμε και μοιραζόμαστε το 50% των εισπράξεων. Ενώ το αφεντικό έπαιρνε το άλλο 50 για να ζει αυτός η οικογένειά του. Αυτή δεν είναι μεγαλύτερη αδικία. Και όλα αυτά επειδή στάθηκε στη ζωή του τυχερός και κληρονόμησε ένα τσίρκο από τον παππού του. Στο κάτω-κάτω, αυτό το τσίρκο ανοίξει σε εμάς. Εμείς είμαστε τρεις γενιές που δουλέψαμε μέσα σε αυτό το τσίρκο και παλέψαμε και το κρατήσουμε ζωντανό και ενδιαφέρον σε ποιο αδέλφι. Πες εσύ. Τι να πω, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτή τη συζήτηση εδώ μέσα.
Βλέπετε, είστε όλοι νέοι. Θυμάμαι με τους παππούδες σας και τις γιαγιάδες σας να κάνουμε πάντα την ίδια συζήτηση. Και πάντα να καταλήγουμε στο ότι εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Και ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να κερδίσουμε το κάτι παραπάνω. Αλλά ποτέ δεν έγινε τίποτα. Ή μάλλον λάθος. Πήγε να γίνει κάτι πολλές φορές. Αλλά στο τέλος, κάποιοι από εμάς τα χαλούσαν όλα. Και έτσι, παρά τις προσπάθειές μας, σας αφήσαμε για κληρονομιά αυτό το μοντέρνο τσίρκο. Με αυτούς τους κανόνες. Τι κάνουμε τώρα, τα παρατάμε? Ήσουν να υπάρχει λύση, αλλά να μην τη βλέπουμε. Συγγνώμη που θα στενοχωρήσω, αλλά μάλλον δεν υπάρχει. Γιατί θα τα παρατήσουμε? Θα έλεγα ναι, τσάμπα τους κρατώ να τους έχω κάτω. Λοιπόν, να σ' αφήσουμε τα λόγια πάλι. Ποιος θα καλύπτει στο κοινό μας? Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, η παράσταση του τσίρκου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χωρίς φως, δεν μπορούμε να σας δείξουμε τα νούμερα του τσίρκου. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα. Σταμάτα, σταμάτα! Μην μείνετε τίποτα! Δεν μπορούμε να βρούμε το κλειδί της πόρτας! Τι, δηλαδή είμαστε κλειδωμένοι μέσα? Ναι, δεν φεύγει κανένας! Τι να κάνουμε, πήγαινε πες πάνω να βάλουν λίγο μουσική και πάνω να τα πείσουν τους υπόλοιπους. Ήταν βράδυ και ήταν όλοι εκεί, ενώ χορεύαμε το αγαπημένο.
αγαπημένο μου ρώσικο τραγούδι. Κάποιος με κάλεσε για χορό και συνέχισα να χορεύω μαζί. Σου λείπει η χώρα σου, ε. Ναι. Και κάτι τέτοιες στιγμές ακόμα περισσότερο. Ξέρεις, το σκοτάδι είναι, δεν είναι φόβος. Είναι φίλοι. Είναι γιορτές. Και μου λείπει. Έλα, έχεις και εδώ φίλους. Εμένα, ε. Έλα, πάμε να κοιμηθούμε. Πρέπει να ξεκουραστούμε. Ποιος ξέρει τι άλλο μας περιμένει αύριο. Μπορείς να κοιμηθείς. Δεν ξέρω. Εσύ. Όχι. Γιατί. Σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι. Να, κάθε φορά που είναι έτσι σκοτεινά, έρχεται στο μυαλό μου. Τι. Θυμάμαι τη στιγμή που φύγαμε και η μητέρα μου από τη Βουλγαρία για να έρθουμε εδώ. Ήταν σκοτάδι. Καθόμουν δίπλα σε ένα αναμένο κερί και διάβαζα το αγαπημένο μου παραμύθι. Όταν μπήκε μέσα η μητέρα μου και μου είπε... Θα φύγουμε απόψε. Πάρε το σάκο σου και βάλε την μπορείς μέσα. Εγώ τότε άρχισα να μαζεύω τα πράγματά μου. Δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Έτοιμη. Αυτό να το πάρω. Να πάρεις τα απαραίτητα. Παιχνίδια θα βρεις πολλά εκεί. Έτσι μου είπε και εγώ την πίστεψα. Ότι εκεί, δηλαδή εδώ, θα έβρισκα πολλά παιχνίδια και μόνο θα έπαιζα. Πάμε. Ακολούθησέ με και μην καθυστερεί. Perdiendo la cervenera e t'accava, t'accava, la cribile dal faceto e t'accava, t'accava. Perdiendo la cervenera e t'accava, t'accava, la cribile dal faceto e t'accava, t'accava.
σας ένα μυστικό. Τώρα θέλω να σας πω και μια άλλη ιστορία. Πιο προσωπική. Θέλω να σας πω ότι με αγχώνει η νύχτα. Ξέρετε, κάποτε τα χρόνια ήταν διαφορετικά. Δεν έπρεπε να αγαπάς, γιατί δεν έπρεπε να το λες. Ήταν δύσκολο. Έπρεπε μόνο να το κρατάς μέσα σου. Μέχρι αυτό να σε πνίξει ή να φύγει. Σε μένα όμως δεν έφυγε ποτέ από μέσα μου. Αντίθετα. Όποτε σου ρουπώνει, κάθε φορά που πέφτει νύχτα, με πνίγει. Ήμουν νέα τότε. Και είχα αγαπήσει ένα νέο. Ένα πρίγκιπα, στα μάτια τα δικά μου. Εκείνος ήταν πιανίστας, σε ένα άλλο τσίρκο. Με άλλη θρησκεία. Είχε έρθει εδώ για να μας βοηθήσει όταν εμείς είχαμε πόλεμο και θέλαμε να διώξουμε αυτούς που μας είχαν κατακτήσει. Μετά επέστρεφε στο τσίρκο από που ερχόταν. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που τον είδα. Εκείνος ήταν εδώ στο πιάνο και έπαιζε. Εγώ είχα κατέβει στο κοινό για να κάνω ένα από τα κόλπα μου. Και όταν τον αντίκρισα, δεν σταμάτησα να χαμογελάω. Την επόμενη μέρα είχαμε πάλι παράσταση. Τα φώτα άναψαν και εγώ άρχισα να τον ψάχνω μέσα στο κοινό. Αλλά δεν ήταν. Τα φώτα μετά έσβησαν. Και δεν τον ξαναείδα. Σας πληροφορώ ότι από τότε κάθε βράδυ κοιτάω τη γωνιά του πιάνου. Μήπως και εμφανιστεί. Για μένα το σκοτάδι δεν είναι φόβος. Είναι η μοναξιά. Αλλά επιμένω. Θα τον βρω. Ακούτε, παιδιά, όταν αγαπάτε κάτι, να μην το αφήνετε. Να επιμένετε πάντα εκεί. Ρώτα τη νύχτα να σου πει τι λένε όσοι είναι μόνοι κι όσοι δεν ονειρεύονται κι όσοι δεν αγαπιούνται τι λένε όσοι χάνονται και όσοι λησμονιούνται και όσοι βλέπουνε το φως όλο να χαμηλώνει. Ρώτα τη μέρα που θα έρθει πιανού η καρδιά σπαράζει και πώς αντέχει να χτυπά όταν γλυκό βραδιάζει. Ποιον καταπίνει η φωτιά και δε ρωτά κανένα, ρώτα και εμένα μάτια μου πώς ζω χωρίς εσένα. Μελαγχόλησα λίγο στο σκοτάδι. Γιατί? Θυμήθηκα κάτι. Εσένα, σε φοβίζει το σκοτάδι? Όχι. Έλα λίγο μαζί μου. Αν δεν υπήρχε το σκοτάδι, πώς θα ξεχωρίζαμε τη μέρα? Τώρα θα σε αυτό. Αλλά έτσι θα εκτιμήσουμε περισσότερο το φως του ήλιου όταν βγει. Έχεις δίκιο. Σε λίγο ξημερώνει. Mm.
πλέον ένα σπίτι. Το φως ήρθε λοιπόν. Αλλά η ομάδα μας δεν είναι πια ίδια. Το σκοτάδι μας έκανε να συγκρουστούμε, να βγουν οι αδυναμίες και φοβίες μας στη φόρα. Νομίζω ότι τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο στο μοντέρνο μας σύγχρονο. Αλήθεια, εσείς τι πιστεύετε? Ότι θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Ότι θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο τσίρκο χωρίς αδικίες και ότι θα σέβεται ο ένας τον άλλον. Και ότι το σκοτάδι ήταν τόσο δυνατό που θα μας διαλύσει. Τώρα είναι τη σειρά σας. Στα χέρια σας κρατάτε μια κάρτα. Από τη μία πλευρά είναι μαύρη και από την άλλη πλευρά είναι άσπρη. Αν πιστεύετε ότι η ομάδα μας θα συνεχίσει να υπάρχει, σηκώστε την κάρτα από την άσπρη πλευρά. Αν πάλι πιστεύετε ότι θα διαλυθούμε, από τη μαύρη. Αποφασίστε εσύ και το θέλει. Thank you.
Πραγματικά απόψε θέλω να πω ένα μπράβο στα παιδιά γιατί τα κατάφεραν παρότι όλες τις δυσκολίες θα γίνει στη δοπή. Μπράβο σας. Αύριο εδώ, 7:30, η τελευταία μας παράσταση.